Την δική του κριτική για το φετινό φεστιβάλ Κοσμόπολης πραγματοποίησε μέσα από την συχνότητα του Ράδιο 1 στους 90,5 ο επικεφαλής της παράταξης «Ο τόπος της ζωής μας», κύριος Μάκης Παπαδόπουλος. Όπως τόνισε ο ίδιος, δαπανήθηκαν άσκοπα πολλά χρήματα για μπάνερς και διαφημιστικές πλακέτες χωρίς να σημειώνουν τελικά κάποιο αποτέλεσμα. Κρίνω ότι ό,τι γίνεται, γίνεται με σπαταλή, γιατί έχει γεμίσει όλη η καβάλα από μπάνερς, πανό και δεν ξέρω σημαίες και δεν ξέρω τέτοια της πατάλη για ποιο λόγο και γιατί γίνεται. Το μόνο που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ικανοποιούνται κάποιοι φίλοι του Δημάρχου. Αλλά πέρα από αυτό, η ανταποδοτικότητα σε όλα αυτά τα χρήματα που δίνουμε ποια είναι? Προβάλλουμε την πόλη, έρχεται περισσότερος κόσμος, ικανοποιούνται οι καβαλιώτες? Νομίζω ότι όλα θα πρέπει να έχουν ένα μέτρο, γιατί μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε συνθήκες δύσκολες. Η οικονομία είναι ακόμα, δεν είναι σε καλά σημεία, ειδικά για το Ταμείο του Δήμου Καβάλας. Θέλει περισσότερο νοικοκύρεμα ο Δήμος Καβάλας, γιατί να υπάρχει νοικοκύρεμα και καλύτερη διαχείριση, βλέπω ότι γίνονται σπατάλες. Αυτό το πράγμα το καυτεριάζω, το κρίνω, το αξιολογώ, και αν με πείσουν πραγματικά στον απολογισμό ότι η ανταποδοτικότητα των χρημάτων που έχουμε δώσει είναι συγκεκριμένη και είναι προς όφελος της κοινωνίας και της Καβάλας γενικότερα, θα το δεχτώ. Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο βλέπω ότι ενώ γίνονται δαπάνες, υπέρογκες δαπάνες, εδώ και 2 χρόνια από την καινούργια διοίκηση, δεν υπάρχει κάποια ανταποδοτικότητα. Όπως πέρσι, 150.000 ευρώ για ένα Κοσμόπολης που ήμασταν μέσα στην πανδημία και δεν μπόρεσαν ούτε κόσμος να συμμετέχει, και δεν μπόρεσαν ούτε επισκέπτες να έρθουν. Επισήμανε μάλιστα ότι οι επισκεψιμότητες σε εκδηλώσεις ήταν πολύ χαμηλή, ενώ έκρουσε και τον καμπανάκι του κινδύνου λόγω πιθανής μη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλων στις συναυλίες που διεξήχθησαν. Η επισκεψιμότητα δεν ήταν τόσο μεγάλη, αλλά και πέρα από αυτό, ποιος επισκεψιμότητα υπάρχει ή υπήρχε? Ξέρετε, νομίζω ότι μέσα σε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης και προβλημάτων και μιας μετάλλαξης, το οποίο πρέπει να είμαστε όλοι να έχουμε μια ευθύνη και να είμαστε προφυλαγμένοι, νομίζω ότι κάποια πράγματα γίνανε και λίγο ανεύθυνα. Τη δική του απάντηση στα λεγόμενα του κ. Παπαδόπουλου έδωσε μέσα από το ένα τσάνελ και ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης. Έχω ακούσει τις κριτικές οι οποίες γίνονται, δεν τις έχω μελετήσει με λεπτομέρειες, αλλά από αυτά που ακόμα το μόνο που έχω να πω είναι θέλω να γιάσω, αλλά ο διάβολος δεν με αφήνει, που λένε, κάπως έτσι. Λοιπόν, προσπαθεί λοιπόν η αντιπολίτευση να δείξει ότι το Κοσμόπολης έχει αποτύχει. Θέλω λοιπόν να τους πω ότι το Κοσμόπολης, αυτό τουλάχιστον που προσλαμβάνουν και από τον κόσμο, τηρουμένων των αναλογιών, πήγε πάρα πολύ καλά. Και τι εννοώ τηρουμένων των αναλογιών? Ότι αυτά τα οποία κάναμε φέτος δεν είναι ούτε το 50% αυτών που είχαμε σχεδιάσει αρχικά να κάνουμε. Υπόψη να ότι ακόμη και για το χρηματικό για το οποίο λένε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάνανε ένα Κοσμόπολης για 4 μέρες, το οποίο κόστιζε στον Δήμο κοντά στις 200.000, στη Δημοφέλεια και στο Δήμο. Και αυτά είναι αυτά που φαίνονται, διότι έχω πει ήδη να ψάξουν να βρούνε και τι άλλα τιμολόγια υπήρχαν που αφορούσαν το Κοσμόπολης και δεν περαστήκανε στους δικούς τους απολογισμούς. Το Κοσμόπολης να έχει μία ανταποδοτικότητα στον κόσμο. Και από ό,τι τουλάχιστον είδα εγώ, δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σας συμπέρασμα, αυτό όμως που είδα κόσμο ο οποίος χαιρότανε,